Γεια σας! Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε στο live! Σήμερα θα κάνουμε ένα live μαζί με την Αριστεία. Να τη Αριστεία! Λοιπόν... Θα σας μιλήσουμε λίγο για τα βιβλία και για μια ιδέα που είχαμε με την Αριστεία. Τώρα που θα έρθει, θα σας τα πει. Γεια σου, Αριστεία! Καλησπέρα σε όλους! Τι κάνεις, Αριστεία? Είσαι καλά? Καλά, Γιούλη μου, ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε? Βλέπω πολύ κόσμο μέσα. Έχουμε κόσμο. Είναι περίπου... 22, 20 άτομα. Γεια σας, γεια σας, γεια σε όλους. Λοιπόν, νομίζω οι περισσότεροι από σας ξέρετε την Αριστεία, αλλά Αριστεία, αν θέλεις να μας πεις και εσύ λίγα λόγια για αυτό που κάνεις. Βεβαίως. Χαρικά πάρα πολύ. Χαίρομαι που γνωρίζω όσους ακολουθείτε την Yiuli, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ ως δασκάλα ελληνικών. Εγώ είμαι η Αριστεία, η δασκάλα ελληνικών από την Greek and Green. Δεν ξέρω αν ο Νέσον θέλει να πει ένα Γιάννη. Ο Νέσον είναι εδώ. Ναι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εμείς είμαστε μαζί στην Greek and Green. Είναι ένα project διδασκαλίας ελληνικών με έναν πιο πράσινο τρόπο. Χαιρόμαστε που είμαστε με τη Yiuli. Έχουμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας κάποια πολύ ωραία νέα. Και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Εμένα είναι το πρώτο μου live στο Instagram. Οπότε χαίρομαι διπλά, Yiuli, που είμαστε ναι, μαζί. Και εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι και για μένα πρέπει να είναι... Σίγουρα δεν είναι το πρώτο live στο Instagram, αλλά πρέπει να είναι το πρώτο live που κάνω hosting εγώ. Τέλεια. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πολλά που το κάνω. Ακόμα. Ναι, ναι. Σίγουρα. Και εγώ χαίρομαι που το κάνουμε μαζί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε η Αριστεία είναι και αυτή μέσα στο... ας πούμε, είμαστε στην ίδια... Έχουμε το ίδιο mindset, την ίδια σκέψη πίσω από τη διδασκαλία των ελληνικών. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το project που κάνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι κάνεις focus και στο green. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και που έχεις και τον Έσον, που τον λατρεύω. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπα και πριν, που δεν ήσουν ακόμα Αριστεία μέσα στο live, είπα ότι θα μιλήσουμε λίγο για τα βιβλία και για μία τρομερή ιδέα που είχες. Γεια σας, γεια σας σε όλους. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Θα μιλήσουμε για αυτή την ιδέα. Θα σας καλέσουμε όλους να μπείτε σε αυτή την ιδέα, γιατί δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τη συμμετοχή σας. Είναι μια πρόσκληση για κάτι που ετοιμάζουμε για πρώτη χρονιά με τη Yiuli παρέα. Και νομίζω η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί όλοι περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Όλοι πρόκειται να ανταλλάξουμε, να δώσουμε ο ένας στον άλλον κάποια δώρα, κάποιες σκέψεις. Γενικότερα στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ. Στην Αγγλία και στις... στο εξωτερικό, ας πούμε, ανταλλάζουν, η ανταλλαγή των δώρων είναι 25 Δεκεμβρίου, όλοι ανταλλάζουν δώρα μεταξύ τους.
Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικό. Έρχονται τα δώρα, δεν ανταλλάζουμε. Έρχονται από τον Άγιο Βασίλη. Ναι. Έτσι, τα βρίσκουμε αλλά... κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα βρίσκουμε την πρωτοχρονιά. Ναι. Συνήθως. Οπότε εμείς, να ξέρετε, προγραμματίζουμε μέχρι τότε να έρθει και σε εσάς το δώρο που θα θέλαμε να βρείτε κάτω από το δέντρο σας. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Τι έχεις σκεφτεί, θέλεις να μας πεις λίγο για την ιδέα και πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Τέλεια. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν άρχισα να σκέφτομαι φέτος τα Χριστούγεννα, αυτόν τον χρόνο, τι δώρα θα κάνω στους αγαπημένους μου, στους μαθητές μου, σε κάποιους φίλους και φίλες, βλέποντας την βιβλιοθήκη, αντιλαμβάνομαι ότι ήρθε ο καιρός να μοιραστώ κάποια βιβλία τα οποία είχα ανάγκη να δώσω αντί για κάρτα, αντί για να πάω να αγοράσω κάτι καινούριο. Έτυχε δηλαδή να χρειάζομαι να μοιραστώ κάτι που πιστεύω κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα το βρουν χρήσιμο όπως το βρήκα και εγώ. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να το κάνω και για την Γιούλη. Δεν έχω πει ακόμα στη Γιούλη θα είναι αυτό που θα της δώσω. Όμως είναι, νομίζω, Γιούλη, πολύ πιο προσωπικό το να βγάλεις από ένα ράφι σου ένα βιβλίο για συγκεκριμένο λόγο, επειδή νιώθεις ότι κάποιος άλλος μπορεί να το βρει τόσο χρήσιμο, όσο και εσύ, να σου αλλάξει μία ιδέα, μία σκέψη και φυσικά προσθέτει πολύ μεγάλη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Σε συνδέει. Δεν είναι μόνο πάω να αγοράσω κάτι απρόσωπα. Πολλές φορές δεν έχουμε χρόνο στην καθημερινότητα που είναι γρήγορη. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Όμως όλοι έχουμε, οι περισσότεροι μάλλον, αυτοί που αγαπάμε τα βιβλία. Σίγουρα έχουμε ένα βιβλίο που μας έχει αλλάξει τη ζωή. Που το έχουμε διαβάσει και μας έχει κάνει να σκεφτούμε ή να αλλάξουμε πράγματα που ίσως πιστεύαμε. Έτσι. Και είναι αλήθεια το να δωρήσεις σε κάποιον αυτό το βιβλίο που άλλαξε τη δική σου ζωή και να τον επηρεάσει, να του αλλάξει και τη δική του, ας πούμε, οπτική ή ματιά πάνω στα πράγματα, είναι νομίζω το πιο όμορφο δώρο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Υπάρχει κάποιο βιβλίο για εσένα που σου έχει αλλάξει, ας πούμε, τη ζωή? Και γιατί? Και μάλιστα μου ήρθε και εμένα ως δώρο. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω όλοι μου οι μαθητές, οι προχωρημένοι, το έχουν ακούσει σε κάποιο μάθημα. Είναι η ασκητική. Η ασκητική του Καζαντζάκη. Πολύ ωραία. Μου ήρθε σαν δώρο αρκετά χρόνια πριν από ένα οικογενειακό μου μέλο, από τη θεία μου, τη Στέλλα, που αγαπάει και εκείνη πολύ τα βιβλία. Και μάλιστα μου ήρθε με αφιέρωση. Τι ωραίο! Ναι, το οποίο κάνει για εμένα, φαντάζομαι και για εσένα, Γιούλη, και για όσους μας παρακολουθούν, ακόμα πιο προσωπικό το δώρο. Ήδη κάποιος με το που σου το δίνει, λες, κάτι σκέφτηκε για εμένα, κάτι έχει εδώ, το συνδύασε με
κάποια φάση της ζωής μου, το χαρακτήρα μου, τα ενδιαφέροντά μου. Ήδη υπάρχει πολλή σκέψη όταν παίρνει σε κάποιον ένα βιβλίο, πόσο μάλλον όταν κάνεις και μία αφιέρωση και γράφεις για ποιο λόγο διάλεξες αυτό, με τι έτσι διάθεση κάποιες φορές το δίνεις. Ισχύει. Οπότε θα έλεγα ότι έχει αλλάξει πολλά η ασκητική στον τρόπο που σκέφτομαι. Κάθε φορά που τη διαβάζω και μαζί με μαθητές, μαθαίνω πάντα ξανά από αυτό το βιβλίο. Πάντα υπάρχει κάτι που το βλέπω διαφορετικά και έτσι το έχω στην καρδιά μου. Εσύ, Γιούλη, ποιο βιβλίο θα έλεγες ότι κάτι σου έχει αλλάξει? Λοιπόν, εμένα είναι ένα παιδικό βιβλίο αυτό που μου έχει αλλάξει τον τρόπο που, που σκέφτομαι. Βασικά με έχει επηρεάσει σε... και το κατάλαβα αργότερα ότι με έχει επηρεάσει στον τρόπο που σκέφτομαι. Δυστυχώς δεν το βρήκα. Το έψαξα στη βιβλιοθήκη μου, γιατί κάποια βιβλία τα έχουμε στις βιβλιοθήκες, κάποια άλλα είναι πάνω στις ντουλάπες και ειδικά τα παιδικά βιβλία μας. Και αυτό το βιβλίο είναι η Πολιάννα. Η Πολιάννα και το παιχνίδι της χαράς. Είναι ένα βιβλίο που το λατρεύω, το λάτρευα. Δηλαδή, με το που ξεκίνησα να το διαβάσω, γιατί η μαμά μου μας αγόραζε βιβλία και μας αγόραζε βιβλία σαν έναν τρόπο να περνάμε τις διακοπές μας. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των διακοπών ξέραμε ότι θα έχουμε 5-6 βιβλία ο καθένας να διαβάσει. Και έτσι έπεσε στα χέρια μου. Μου το έδωσε η μαμά μου. Να μην τα πολυλογώ, είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις ότι πάντοτε στη ζωή και σε οτιδήποτε υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχει το θετικό και υπάρχει και κάτι αρνητικό. Αλλά το σημαντικό δεν είναι ότι υπάρχει κάτι θετικό ή αρνητικό, γιατί αυτό υπάρχει πάντα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι πού θα αποφασίσεις εσύ να εστιάσεις. Πού θα αποφασίσεις εσύ, ας πούμε, να θέλεις να βλέπεις όλα πιο θετικά ή να πάρεις, ας πούμε, λίγο πιο, να τα δεις λίγο πιο πεσημιστικά, ας πούμε, τα πράγματα. Είναι καθαρά δική σου απόφαση. Και ήταν κάτι που μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης ως παιδί και εξήγησε πολλά, δηλαδή την πορεία μου μετά, νομίζω ότι την επηρέασε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Και το προτείνω. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Φαντάζομαι τι μεγάλο μάθημα και για πόσα χρόνια μετά σε ακολουθεί ένα παιδικό, αλλά και όχι παιδικό, βιβλίο όπως αυτό, πόσα πολλά διαμορφώνει στον χαρακτήρα σου από πολύ νωρίς. Συμφωνώ. Γενικότερα, εγώ νομίζω ότι τα βιβλία και τα παραμύθια υπάρχουν μηνύματα μέσα για τα παιδιά. Όχι και δηλαδή πάντα τόσο ξεκάθαρα, όπως ας πούμε η μύθη του Εσώπη, που υπάρχει ένα επιμύθιο, τι πρέπει να προσέξεις. Αλλά όλα νομίζω τα παραμύθια έχουν κάτι να διδάξουν τα παιδιά. Έχουν κάτι, ας πούμε, να πρέπει κάτι να καταλάβουν με πιο απλά λόγια για τη ζωή γενικότερα. Έτσι, μου αρέσουν τα παραμύθια εμένα πολύ. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν εσένα. Πάρα πολύ. Και ακόμα τα διαβάζω. Ακόμα τα διαβάζω. Καθώς δουλεύω και με παιδιά, νομίζω είναι η τέλεια αφορμή. Πιστεύω όλοι έχουμε ένα μέρος μας που θα ήθελε ίσως ακόμα να διαβάζει παραμύθια. Για όσους από εσάς που μας ακολουθείτε,
είστε γονείς, ίσως και αυτό είναι ένας τρόπος που διαβάζεις συνεχώς παραμύθια, αλλά και όταν δουλεύεις με παιδιά, επίσης έχεις το πλεονέκτημα αυτό. Ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Γιουλή, μιλώντας για αυτά τα βιβλία, ποια είναι η πιο ωραία αφιέρωση που σου έχουν κάνει και για ποιο λόγο? Θα σου πω, τις πιο γενικότερα βιβλία σαν δώρο έπαιρνα συνήθως είτε από τη μαμά μου, είτε από όταν κάναμε ανταλλαγές δώρων, ξέρεις, στο σχολείο, με τα άλλα παιδιά. Νομίζω τις πιο ωραίες αφιερώσεις, γενικότερα, τις κάνει ο μπαμπάς μου. Κάνει πολύ όμορφες αφιερώσεις, γιατί του αρέσει να γράφει ποίηματα, γενικά. Οπότε, όλες του οι αφιερώσεις είναι λίγο ποιητικές. Ξέρεις. Και πάντα, ακόμα και ας πούμε στα βιβλία που μας έδινε, μας έκανε κάποιες έτσι λίγο πιο ποιητικές αφιερώσεις. Νομίζω του μπαμπά μου οι αφιερώσεις μου αρέσουν πολύ. Ξεχωρίζουν. Είναι σαν μικρά ποίηματα. Πάντα. Αυτό. Το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό που έτσι ίσως διακρίνω σε αυτό που λες είναι μία διάθεση να μη σου δώσει κάποιος ακριβώς μία απάντηση, αλλά να ανοίξει κάτι που θα συνεχίσεις να το βρεις μέσα στο βιβλίο, όπως κάνει έτσι αυτή η ποιητική διάθεση του πατέρα σου. Ναι, ναι. Ισχύει. Ισχύει. Και πιστεύω ότι μία αφιέρωση στο βιβλίο το κάνει έξτρα προσωπικό. Ξέρεις, γιατί μπορούμε σε οποιοδήποτε δώρο μπορείς να βάλεις μία κάρτα. Αλλά την κάρτα μπορεί και να τη χάσεις. Ενώ αν υπάρχει μία αφιέρωση, θα τη χάσεις μόνο αν χάσεις το βιβλίο ολόκληρο. Ξέρεις. Πολλές φορές, ίσως να συμπληρώσω, είναι και λόγος για να αποφασίσεις να αρχίσεις ένα βιβλίο. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει η Γιούλη, αλλά αν σκεφτώ κάποια βιβλία που έρχονται ως δώρα και είναι από κάποιον άνθρωπο με αφιέρωση. Και ας πούμε ότι έχεις πάντα κάποια βιβλία που δεν έχεις ανοίξει, δεν έχεις χρόνο να διαβάσεις ακόμα. Προσθέτει λίγη μαγεία αυτή η αφιέρωση. Λες, στοχίζω τα άλλα για λίγο ακόμα, ας δω για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος το έδωσε σε μένα αυτό το βιβλίο. Τι θέλει να μου πει? Ναι. Προσθέτει λίγο αυτό που είπαμε και στην αρχή, τη σύνδεση με τον άλλον. Είναι κάτι ανεκτίμητο, έτσι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εσύ πώς ξεκίνησες να διαβάζεις βιβλία? Καλή ερώτηση. Πώς ξεκινάμε και δεν σταματάμε. Πότε μπήκε το μικρόβιο? Νομίζω, Γιούλη, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι στην παιδική ηλικία υπάρχει έτσι κάτι πολύ μαγικό. Κάτι που σε μένα συνέβη από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, βλέποντας τον παππού μου και τη γιαγιά μου να διαβάζουν τα βιβλία τους με απόλυτη προσοχή, με απόλυτη αφοσίωση, σαν να είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη διαδικασία
Λίγο αυτό που θα έλεγα σήμερα λείπει λόγω των πολλών διασπάσεων που έχουμε στην ημέρα. Χτυπάει το κινητό μας, χτυπάει ο υπολογιστής, τα email. Ενώ αυτό που ουσιαστικά εγώ πήρα τότε ήταν η προσοχή σε ένα βιβλίο απόλυτα. Αυτό έχει μείνει σαν αγάπη αυτών των ανθρώπων προς αυτό που διαβάζουν. Και συνεχίζει και είναι μέσα μου έτσι έντονα, χωρίς να χρειαστεί ποτέ κανείς να μου πει «διάβασε». Ναι. Γιατί πρέπει, διάβασε, γιατί... Νομίζω αυτό πετυχαίνει κάτι άλλο, εκτός αντίθετο. Συμφωνώ. Όταν με αυτή την παρατήρηση βλέπεις ανθρώπους να διαβάζουν χωρίς να σου λένε τίποτα, ίσως είναι η μεγαλύτερη διδασκαλία, το μεγαλύτερο μάθημα. Συμφωνώ. Είναι ο καλύτερος τρόπος, νομίζω, με πράξη να δείξεις σε ένα παιδί, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά, γιατί είναι πολύ παρατηρητικά και βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες, έτσι, αν λες διάβασε, διάβασε, αλλά εσύ δεν διαβάζεις, το παιδί θα κάνει αυτό που βλέπει, στην ουσία. Και βλέποντας τους παππούδες σου να διαβάζουν, αυτό ήταν, ας πούμε, και για σένα μια έμπνευση να ξεκινήσεις. Έτσι, ακριβώς. Ναι, έτσι. Τι ήταν για σένα, Γιούλη? Πώς άφησες? Για εμένα, οι παππούδες μου, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Η γιαγιά μου δεν είχε πάει ποτέ στο σχολείο. Είχε πάει μια μέρα στο σχολείο και τη σταμάτησαν. Δεν ξαναπήγε. Ο παππούς μου είχε πάει μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη, εκεί. Οπότε ήξερε να διαβάζει συλλαβιστά. Και διάβαζε πάντα τον Καζαμία. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις τον Καζαμία. Ναι. Πάντα τον Καζαμία για, το καιρό, για τον καιρό. Και η μαμά μου μας διάβαζε βιβλία. Δηλαδή ήταν αυτό το πριν κοιμηθούμε, μπράβο, οι τρεις μας, γιατί έχω άλλα δύο αδέρφια, εγώ, αδερφός μου και αδερφή μου, στο κρεβάτι και η μαμά μου στη μέση και μας διάβαζε ένα παραμύθι. Έτσι ξεκίνησε και μου άρεσε να ακούω κάποιον να μου διαβάζει παραμύθια. Αυτό συνεχίστηκε με το να μου αγοράζει η μαμά μου κασέτες που έλεγαν παραμύθια. Να τα και τα audiobooks, τα τότε. Ακριβώς, ακριβώς. Άκουγα λοιπόν, έβαζα τις κασέτες πριν κοιμηθώ, για να ακούσω, ενώ τα ήξερα τα παραμύθια, τα είχα ξανακούσει πάλι, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος, ας πούμε, η διήγηση. Ναι. Και αργότερα τώρα, αυτός είναι και ο τρόπος που μου αρέσει και που με κρατάει, ας πούμε, κρατάει την προσοχή μου. Γιατί διαβάζω ένα βιβλίο, αλλά προτιμώ να το ακούω. Πολύ περισσότερο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα, λες, Γιούλη, αν έπρεπε να διαλέξεις μεταξύ ενός φυσικού βιβλίου, ενός audiobook, ακουστικό βιβλίο, ή ενός Kindle, γιατί έχουμε και αυτά τώρα. Ναι, ναι. Τι θα διάλεγες? Νομίζω ότι θα διάλεγα το audiobook και το φυσικό βιβλίο μαζί. Θα σου πω γιατί. Γιατί μου αρέσει να το ακούω, το βιβλίο, αλλά επειδή μου αρέσει και να σημειώνω, νομίζω ότι θα τα ήθελα μαζί. Βασικά, νομίζω. Αυτό κάνω, είναι η αλήθεια.
Ακούω το audiobook συνήθως και έχω και το κανονικό βιβλίο μπροστά μου και σημειώνω. Τώρα έχω και ένα τετράδιο στο οποίο επίσης σημειώνω αυτά που θέλω να κρατήσω από το βιβλίο. Ας πούμε σαν... γιατί ξέρεις, όταν διαβάζεις όλο το βιβλίο, στο τέλος, αυτό που σου μένει είναι κάτι πιο γενικό. Και το βασικό, ας πούμε, το βασικό νόημα του βιβλίου. Όμως, υπάρχουν κάποιες φράσεις μέσα στο βιβλίο που τις θέλω. Θέλω να γυρνάω πίσω και να τις ξαναδιαβάζω. Οπότε τώρα τις σημειώνω σε ένα ξεχωριστό τετράδιο. Και ναι, εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Μου αρέσουν πολύ τα audiobook. Δηλαδή, εάν έπρεπε να επιλέξω ένα, θα επέλεγα audiobook, αν ήταν μόνο ένα. Αλλά και τα audiobook και τα κανονικά βιβλία μου αρέσουν μαζί, ταυτόχρονα, να τα διαβάζω. Εσύ? Πολύ ωραίο αυτό να το προτείνουμε και στους μαθητές μας. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία τακτική για να θυμόμαστε και λέξεις που μας εντυπωσιάζουν, ιδέες φυσικά, όπως είπες ότι σημειώνεις, πιο μικρές, που μετά την εμπειρία του διαβάσματος πολλές φορές ξεχνάμε, φεύγουν, έρχεται ο νέσον και πηγαίνουμε στην Σωστά. όλα εγώ. Οπότε πολύ σημαντικό να κρατάμε και τις σημειώσεις μας και να επιστρέφουμε σε αυτές. Εσύ τι προτιμάς? Προτιμάς κανονικά βιβλία, προτιμάς audiobook ή προτιμάς το Kindle? Πολύ καλή ερώτηση. Στη δική την περίπτωση, νομίζω ότι συνήθως όταν είμαστε στο σπίτι, στο γραφείο, θα έχω τα φυσικά βιβλία, αλλά έχω πολύ δυνατές αναμνήσεις από το Kindle, το οποίο το παίρνω μαζί μου σε κάθε εκδρομή, εξόρμηση, σε κάθε κάμπινγκ που κάνουμε, με την Greek and Green φυσικά αυτό συμβαίνει συχνά. Θα πρέπει να πάρω μια σκηνή, τον Νέσον φυσικά και πάντα θα έχω μαζί μου ένα Kindle στο οποίο είναι σαν να παίρνω όλη τη βιβλιοθήκη Σωστά. με ένα φακό στη σκηνή παίρνω σελίδες. Αλλά επίσης νομίζω θα συμφωνήσω ότι και τα audiobooks είναι πολύτιμο εργαλείο, ειδικά για τις μετακινήσεις προς και από όπου και αν πηγαίνεις. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά όταν ακούς και μια φωνή που Πολύ έτσι σημαντικό. σε κάνει να νιώθεις σπίτι σε αυτό το βιβλίο, νομίζω Παίζει πάρα πολύ πολύ όμορφο. μεγάλο ρόλο αυτός που διαβάζει, νομίζω, στα audiobook. Έτσι, Πάρα πολύ έτσι. σημαντικό. Να είναι κάποιος που μπορεί να μεταφέρει, ίσως. Νομίζω ότι εγώ προτιμώ τον ίδιο τον συγγραφέα. Αυτόν που το έγραψε, να το διαβάζει. Αυτό μου αρέσει πολύ. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Βάζει άλλο συνέστημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί ξέρει. Το ξαναζεί αυτό που έχει φτιάξει. Έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι κάποια αφήγηση σε ένα βιβλίο είναι και ερμηνεία. Ναι. Όταν έτσι κάθε φορά βάζουμε τη δική μας φωνή, ήδη βάζουμε τη δική μας κατανόηση του κειμένου. Είναι έτσι Ναι. πολύ ωραίο και αυτό, σαν σκέψη να το
συζητάμε τώρα. Λέμε πολλά. Λέμε πολλά από τους μαθητές μας εδώ. Πώς νιώθουν με αυτά που λέμε, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Βέβαια, όποιος θέλει να μας ρωτήσει κάτι, είτε εμένα είτε την Αριστεία, feel free. Ναι. Μπορείτε να γράψετε, να μας στείλετε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο βιβλίο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αν προτιμάτε τα audiobooks. Λοιπόν, γενικότερα τι στυλ βιβλίων σου αρέσει, τι σου αρέσει να διαβάζεις? Άλλη μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ναι. Νομίζω ο Γιούλιο ποικίλει, διαφέρει, αλλάζει ανάλογα με την περίοδο, την εποχή, τη διάθεση. Έτσι, έχω δει ότι πολύ διαφορετικές κατηγορίες βιβλίο με τραβάνε σε διαφορετικό καιρό. Αυτόν τον καιρό μου αρέσουν ιδιαίτερα τα βιβλία που ασχολούνται με την ψυχολογία, με την αυτοβελτίωση. Ενδιαφέροντος, δηλαδή, πώς μπορούμε να είμαστε πραγματικά πιο ευτυχισμένοι με πιο λίγα. Ίσως έχει σχέση και με το project μας, με την ανταλλαγή βιβλίων. Νομίζω ότι προσθέτει και πάλι κάτι το μαγικό από αυτό που έχουμε. Δεν κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, απλά παίρνουμε λίγο χρόνο και ανταλλάζουμε αυτά που έχουμε στα ράφια μας. Όμως αυτόματα μας δημιουργεί μια πολύ διαφορετική διάθεση. Για ποιο λόγο? Ναι, ναι. Συμφωνώ. Και ενδιαφέρον. Εσύ, Γιούλη, τι έτσι ήδη προτιμάς, τι διαβάζεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο και εμένα μου αρέσουν πολύ τα βιβλία που ανέφερες πριν. Μου αρέσουν πολύ βιβλία ψυχολογίας. Εμένα θα πω ότι μου αρέσουν και τα βιβλία που μιλάνε για διαφορετικές θρησκείες, για κάποιο λόγο. Μου αρέσει να τα διαβάζω πάρα πολύ. Και βιβλία αυτοβελτίωσης μου αρέσουν πολύ να διαβάζω. Γενικότερα, αυτή την περίοδο διαβάζω ένα βιβλίο του Σάιμον Σίνεκ. Δεν είμαι σίγουρη αν το λέω σωστά το όνομά του, και που τον συμπαθώ πάρα πολύ. Μου βγάζει έτσι μια πολύ θετικότητα, ας πούμε. Και είναι αυτό το «Ξεκινήστε με το γιατί». Και εγώ βέβαια το διαβάζω στα αγγλικά και έχω και το κανονικό βιβλίο και το audiobook πάντα. Το σύστημά σου. Ναι, ναι, εγώ πάω με το συστηματάκι μου. Ναι. Και θα σου πω, το συνδυάζω με απογευματινές βόλτες. Πηγαίνω δηλαδή για περπάτημα και το ακούω, και έτσι γίνεται και για μένα το περπάτημα πιο ευχάριστο. Γιατί γενικά, ξέρεις, εξαιτίας της δουλειάς και ας πούμε, είμαι πολύ μέσα στο σπίτι, πολύ καθιστή, και έτσι μου... Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και πάρα πολύ της γυμναστικής επίσης. Δηλαδή και χρόνο να είχα. Οπότε, μου δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Μπράβο. Ναι.
Ναι. Είναι σαν να ξεβγάδει το βιβλίο σου, Βόλταν, Γιουλή. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τα έχω σαν συνδέσει. Δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, τώρα που το σκέφτομαι, ότι δεν έχω διαβάσει ποτέ το βιβλίο στο γραφείο μου. Πάντα είμαι στο δρόμο και περπατάω. Προφανώς όχι με το κανονικό βιβλίο στο δρόμο, φαντάζεσαι. Μην Όχι το το δρόμο. κάνετε, παιδιά, αυτό. Μην το κάνω αυτό. Είμαι με το audiobook Ναι. και περπατάω ή μπορεί να έχω το βιβλίο μέσα στην τσάντα μου και αν καθίσω για καφέ, τότε θα ανοίξω και το κανονικό βιβλίο ή ξέρω εγώ ότι κάπως έτσι το κάνω. Δεν θυμάμαι να έχω καθίσει σε αυτό το γραφείο που δουλεύω Ναι. ποτέ να διαβάσω ένα βιβλίο. Ποτέ. Φοβερό, φοβερό. Δεν το έχει συνδυάσει. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό που συζητάμε και ως προς το με τι συνδυάζουμε συνήθως την ανάγνωση του βιβλίου μας. Άλλοι άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα καφέ και διαβάζουν το βιβλίο τους. Άλλοι με τη βόλτα τους, όπως εσύ με το audiobook. Καλά, στη δική μας τη βόλτα με donation δεν θα μπορούσα να κάνεις. Όχι, όχι, εσάς είναι πιο γρήγορη η βόλτα. Είναι και με ποδήλατο πολλές φορές. Ναι. Αλλά μιλώντας για βιβλία φυσικά και καφέ, μου έρχεται η εικόνα πολλών εξωφύλων, το εξώφυλλο ενός βιβλίου. Έτσι το σκέφτομαι πάνω στο τραπεζάκι και ο Ναι. καφές να έχει το ζεστό του Ναι. σχεδιασμό. Γιούλη, θα διάλεγες κάποιο βιβλίο για το εξώφυλλο του? Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω ναι. Θέλω να πω ναι. Ναι, γιατί είναι κάτι που το κάνω πολύ συχνά με την έννοια ότι μπορεί να πάω σε ένα βιβλιοπωλείο και να αρχίζω να ψάχνω βιβλία χωρίς να έχω πάρει, ας πούμε, χωρίς να μου έχει κάνει κάποιος κάποια πρόταση. Γιατί κάποιες φορές τα συζητάω, ξέρεις, με τους φίλους μου και λέω, αν διαβάζω αυτό και μου λένε, αν να διαβάσεις εκείνο. Και πηγαίνω έτσι, μπορεί να δω ένα βιβλίο πολύ και να μπω μέσα. Και κοιτάω και εάν κάποιο βιβλίο έχει έναν τίτλο, ας πούμε, που μου τραβάει την προσοχή, θα το αγοράσω. Είναι η αλήθεια. Θα το αγοράσω. Οπότε ναι, έχω αγοράσει βιβλία και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω βγει χαμένη από αυτό. Δηλαδή, Ωραία. όντως, ναι, όντως ήταν Τίτλο ωραία. ή και εικονογράφηση. Δηλαδή είναι ο τίτλος που θα διαβάσεις έτσι γρήγορα και θα στο ανοίξει το πεδίο ή και εικόνα. Νομίζω και τα δύο Και είναι τα που σε δύο. τραβάνε. Ναι. Και τα δύο είναι που σε τραβάνε. Αλλά, ας πούμε, βλέπεις πρώτα τον τίτλο ή το εξώφυλλο και μετά θα κάνω απευθείας έτσι. Για να πάρω και δηλαδή, να δω με λίγα λόγια, ας πούμε, τι λέει το βιβλίο μέσα. Οπότε ναι, εγώ έχω αγοράσει κάποια βιβλία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μόνο να τα δω. Δεν ξέρω για σένα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι είναι αυτά τα βιβλία που καμιά φορά είσαι σε έναν άλλον διάδρομο στο Ναι. βιβλιοπωλείο. Μπορεί να έχει και κάτι στο χέρι σου ήδη και με το που σταμάτησε έτσι που σε το χρώμα, δεν ξέρω, από μακριά είναι μετά και μετά βέβαια τίτλος καμιά φορά
και η ποιότητα του χαρτιού. Συμφωνώ σε όταν αυτό. Το πιάνει στο χέρι, έτσι και το ξεφυλίζει, αλλά δεν ξέρω πώς η αίσθηση. Ναι, ναι. Αυτό πολλές φορές. Τι ωραίο χαρτί, τι ωραία έτσι. Η Συμφωνώ. γραμματοσύρα έχει. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Σου αρέσει να αγοράζεις καινούρια βιβλία ή προτιμάς βιβλία που είναι, ας πούμε, second hand? Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα όλα τα βιβλία να είναι second hand. Ναι. Μεταχειρισμένα. Μεταχειρισμένα. Κάποιος να τα έχει διαβάσει, να τα έχει πάει σε ένα μέρος προσεγμένα και να δοθεί ευκαιρία και σε πολλούς ακόμα να τα διαβάσουν. Δυστυχώς, εδώ κοντά μου δεν έχω κάποιο τέτοιο μέρο. Όταν ζούσα στη Σκωτία, εκεί έπαιρνα πάντα second hand και ακόμα και ανταλλάζαμε πολλές φορές μεταξύ μας στο πανεπιστήμιο, κάτι το ενδιαφέρον. Εδώ παίρνω καινούργια βιβλία, όμως εύχομαι το Christmas Book Fair που κάνουμε μαζί, παρέα, Γιούλη φέτος, να πάει τόσο καλά που όλοι να έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία του να λάβουμε ένα βιβλίο από κάποιον άλλο και να δώσουμε εμείς επίσης κάποιο. Είμαι πολύ υπέρ αυτής της ιδέας, και εγώ. Γιατί κάνουμε καλό και στο περιβάλλον φυσικά. Το θεωρώ σαν σκέψη ότι συνεισφέρει πολλά με το ότι κάτι μπορεί να κάνει κύκλο πολλές φορές. Εσύ, Συμφωνώ. Γιούλη. Και εγώ, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσουν τα second hand βιβλία, τα μεταχειρισμένα βιβλία. Και εδώ στην Πάτρα υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο που έχει μεταχειρισμένα βιβλία και στο Λονδίνο υπάρχει ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο που έχει, είναι στον πρώτο όροφο, βασικά στο ισόγειο, έχει βιβλία καινούρια και αν κατέβεις κάτω, έχει μόνο μεταχειρισμένα βιβλία. Και πηγαίνω πολύ συχνά και απλά για να ρίξεις μια ματιά. Είναι πανέμορφο. Και εμένα μου αρέσουν τα μεταχειρισμένα βιβλία και μου αρέσουν και τα βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη. Έπαιρνα βιβλία από τη δανειστική. Αυτό να το πω. Πολύ ωραίο. Και στο Λονδίνο και εδώ. Σίγουρα τότε περιμένεις να πάρεις κάτι σε τι κατάσταση. Εσύ, Γιούλη, σημειώνεις πάνω στα βιβλία σου. Η αλήθεια είναι ότι ενώ η μαμά μου μας έχει πει μη χαλάτε τα βιβλία, εγώ πάντα σημείωνα. Δηλαδή, με μολύβι, αλλά μια γραμμούλα, ένα, ξέρω εγώ, μια προτασούλα, τα σημείωνα. Και τώρα είμαι λίγο πιο ότι, βασικά από τότε που άρχισα να αγοράζω εγώ τα δικά μου βιβλία, τα έβλεπα λίγο πιο, ξέρει, σαν η συλλογή μου. Και τότε ξεκίνησα σιγά σιγά να, ας πούμε, θυμήθηκα τα λόγια της μαμάς μου που μου ας έλεγε μη ζωγραφίζετε τα βιβλία, μη γράφετε τα βιβλία, μη χαλάτε τα βιβλία. Και πήρα ένα ξεχωριστό τετράδιο, στο οποίο τώρα σημειώνω. Δεν ξέρω αν το έχω εδώ πέρα. Είναι, δεν ξέρω.
Δεν πρέπει να το έχω εδώ πέρα, πρέπει να το έχω στο σαλόνι. Είναι ένα σημειωματάριο πάρα πολύ cute. Είναι και αυτό δώρο, πάρα πολύ χαριτωμένο. Ναι, είναι δώρο, μου το έκανε δώρο πέρσι η συγκάτοικός μου. Ναι. Τέλειο, που σε ξέρει και καλύτερα, οπότε ήρθε και έμεινε το δώρο της. Ναι, ναι. Και το χρησιμοποιώ γι' αυτό τώρα. Εσύ σημειώνεις πάνω στα βιβλία? Γενικά κρατάς σημειώσεις από βιβλία? Σημειώσεις, να θες. Έχω εδώ ολόκληρους. Άντε! Σημειώσεις παντού. Πρέπει κάποια στιγμή να τις οργανώσω. Ναι, ναι. Αλλά για τα βιβλία θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου ότι πριν μπω στη διαδικασία να αγοράζω second hand books, ήταν διαφορετική η κατανόηση του βιβλίου και το πώς το πιάνεις, πώς το μεταχειρίζεσαι. Ακόμη και δεν ξέρω αν το κάνατε εσύ, Γιούλη, εσείς που μας παρακολουθείτε αυτό το χράψ το βιβλίο. Ναι, ναι. Το έκανα. Ναι, το έκανα. Από τότε όμως που άρχισα και εγώ να παίρνω μεταχειρισμένα βιβλία, άλλαξε ο σεβασμός μου προς προς το φυσικό αυτό πράγμα που έχουμε μπροστά μας. Και από τότε και εγώ σημειώνω αλλού. Ναι. Έτσι μπορεί να τα έχεις σε μια κατάσταση που θα χρησιμοποιηθούν σίγουρα και πιο και αργότερα. Κοίτα, η αλήθεια όμως είναι ότι αν έπαιρνα ένα μεταχειρισμένο βιβλίο από κάποιον, θα ήθελα να σημειώσω. Ναι, θα ήθελα να διαβάσω και τις σημειώσεις, γιατί, ναι, γιατί το να διαβάσεις ένα βιβλίο, τουλάχιστον για μένα, είναι λίγο σαν να ανοίγεις μια κουβέντα με κάποιον, με τον συγγραφέα. Οπότε, οι σημειώσεις ενός τρίτου προσώπου μου δείχνουν λίγο και πώς πήρε αυτό το άτομο τις πληροφορίες. Δηλαδή, τι ήταν το πιο σημαντικό για τον προηγούμενο άνθρωπο που διάβασε αυτό το βιβλίο. Είναι το ίδιο. Ας πούμε, έχουμε την ίδια αντίληψη. Ή πιστεύει κάτι διαφορετικό που ίσως εγώ δεν το έχω, δεν το κατάλαβα. Γιατί ξέρεις, βλέπουμε όσα θέλουμε γενικά. Ναι. Οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα τα βιβλία να έχουν σημειώσεις ή έστω, ας πούμε, σε κάποια σημεία κάτι που, ή να υπογραμμίσει κάποιος κάτι που είναι σημαντικό. Γιατί τουλάχιστον εγώ έτσι το κάνω. Υπογραμμίζω κάτι που θέλω να το να μείνει στο μυαλό μου. Ναι, κάτι της υπάρχει εκεί πέρα. Ναι, 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 ναι. Αυτό πάρα πολύ ωραίο που το λέμε τώρα, για να μην σταματήσει κάποιον από τους μαθητές μας που θέλουν να στείλουν ένα βιβλίο και ίσως έχουν σημειώσεις επάνω, να ξέρετε ότι μας αρέσει και... Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον, πολύ. Μήπως μπορούμε να ρωτήσουμε και εδώ στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Βέβαια. Εσάς θα σας πείραζε να έχει κάποια σημείωση το βιβλίο σας? Σημειώνετε? Γράφετε πάνω κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις σας? Για γράψτε μας να δούμε. Ναι, ναι.
Μήπως, Γιούλη, τώρα που έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στον κόσμο να πάει να μας γράψει το όνομά τους, βέβαια, το όνομά σας, για να συμμετέχετε σε αυτό που κάνουμε, την ανταλλαγή βιβλίων με ταχυδρομείο. Βέβαια. Να πούμε ότι, να πούμε λίγο ότι αυτό γενικότερα με τα βιβλία, είχαμε, ρε παιδί μου, αυτή τη σκέψη να ανταλλάξουμε και βιβλία όλοι μεταξύ μας. Δηλαδή, να ανταλλάξουν βιβλία και οι μαθητές μεταξύ τους, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Εάν κάποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και θέλει, μπορεί μέσω του website της Αριστείας. Υπάρχει ένα κόκκινο κουμπί, σωστά, Αριστεία? Το κόκκινο κουμπάκι χριστουγεννιάτικο. Και όποιος θέλει μπορεί να μας γράψει τα στοιχεία του, να μπει στη σελίδα της Αριστείας και στο Instagram, να μπει στο website της και εκεί πέρα υπάρχει ένα κουμπάκι και όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή μπορεί μέσω αυτού του τρόπου να μας γράψει το όνομά του και μετά να είμαστε σε επαφή, γιατί την επόμενη εβδομάδα, όσοι θέλετε, μπορείτε βασικά να συμμετέχετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο Σάββατο, σωστά? Σωστά. Μέχρι το επόμενο Σάββατο. Και να και όσοι δηλώσετε συμμετοχή, στη συνέχεια την Κυριακή, έχουμε μια έκπληξη για σας. Δεν θα σας πούμε ακόμα ή θα πούμε? Να πούμε, να πούμε. Εντάξει. Γιατί μην σκιάζει, είναι μια εβδομάδα μόνο. Ακριβώς. Πες μας, Αριστεία. Λοιπόν, σκεφτήκαμε με την Γιούλη για τον χρόνο που θα μας δώσετε στο να ψάξετε ένα βιβλίο σας, να σκεφτείτε σε ποιον θα ήταν χρήσιμο, για ποιο λόγο, και να το στείλετε με το ταχυδρομείο. Θέλαμε, εγώ και η Γιούλη, να σας προσκαλέσουμε σε ένα workshop για να σας βοηθήσουμε να γράψετε την αφιέρωση που θέλετε. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι, νομίζω ότι αυτό το workshop θα βοηθήσει. Ας πούμε, θα σας βοηθήσουμε, θα σκεφτούμε μαζί στην ουσία, σαν ομάδα, όσοι θέλετε να συμμετέχετε, θα σκεφτούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να γράψουμε και θα σας βοηθήσουμε να γράψετε και να διατυπώσετε ίσως τα συναισθήματά σας, κάτι που θέλετε να πείτε στο άλλο άτομο που θα πάρει σαν δώρο αυτό το βιβλίο. Να φτιάξουμε λοιπόν την αφιέρωση μαζί. Πάρα πολύ όμορφο, νομίζω. Θέλουμε να είναι αυτό για εσάς μια ευκαιρία να συνδεθείτε, όπως είναι και για εμένα με τη Γιούλη φυσικά. Ναι. Να έρθει ο κόσμος κοντά αυτά τα Χριστούγεννα. Όλοι μαθαίνουμε, όλοι αγαπάμε για να είμαστε εδώ την ελληνική γλώσσα. Πολύ σημαντικό, έχουμε ήδη πάρα πολλά κοινά. Και θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε να γράψετε ακριβώς αυτό που θέλετε, για να γίνει έτσι η ανταλλαγή ακόμα μεγαλύτερη, κάπως να νιώθουμε ότι θα περάσουμε τα Χριστούγεννα μαζί φέτος, ναι, δίπλα με τις ανταλλαγές μας και τις ιδέες μας. Και... Ναι, ναι. Οπότε, όποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτό το Book Fair, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, όπως είπαμε και πριν, μέσω
του website της Αριστείας. Είναι greekandgreek.gr. Ακριβώς. Ξέρω ποιος το ξέρει. Ναι, ναι. Θα το βάλω κι εγώ βέβαια από κάτω. Θα το γράψω που μπορεί κάποιος να μπει. Και όποιος θέλει επίσης μπορεί να... Θα τα πούμε βασικά την επόμενη Κυριακή. Μπράβο. Στο workshop που θα γράψουμε όλοι μαζί. Θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μαζί να συναντηθούμε και να γράψουμε μαζί τις αφιερώσεις που στην πρώτη σελίδα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να σας πούμε ότι το ποιος θα στείλει σε ποιον θα σας το γράψουμε προσωπικά σε ένα email. Οπότε εσείς θα ξέρετε σε ποιον θα στείλετε, αλλά δεν θα ξέρετε από ποιον θα πάρετε ένα βιβλίο. Θα είναι έκπληξη. Μια μικρή έκπληξη. Ναι, πάρα πολύ όμορφο. Πολύ όμορφη σκέψη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και Αριστεία μου, σε ευχαριστώ που τη μοιράστηκες μαζί μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε αυτό μαζί. Και εγώ, Γιούλη, σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι όλο αυτό και εσύ μαζί μου. Και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη. Και εγώ. Θα περιμένω να δω ποιοι θα δηλώσουν σε συμμετοχή αυτή την εβδομάδα. Και ανυπομονώ να σας δω την ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ακριβώς. Επόμενη εβδομάδα. Έγινε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα και παρακολουθήσατε το live μας. Φιλάκι και καλό απόγευμα σε όλους. Δεν ξέρω, πρωί. Δεν ξέρω τι ώρα και από πού μας παρακολουθείτε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστεία μου. Και θα τα πούμε όλοι την επόμενη, όσοι συμμετέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στο workshop. Τέλεια. Γεια σε όλους. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ, Γιούλη μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά.